Διαμαντόπουλος που γύρισε μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι. Και ένα από τα συνηθισμένα του καλάθια. Εν κινήσει με ελλειπή ισορροπία. Το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι είχε κάνει μόνο ένα άστοχο σουτ. Ήδη κυκλωθεί από παίκτες της ΑΕΚ. Γέλιτς, Διαμαντόπουλος. Κακιούζης τον ακολουθεί ως τη σέντρα όπως βλέπετε. Διαμαντόπουλος τον νίκησε χάρη στα γοργά του πόδια. Σε αυτό το μικρό σπριν. Και τελείωσε τη φάση. Αυτό το ψηλό κρεμαστό πλασέ για να αποφύγει τον Τσακαλίδη. Ολυμπιακός που έχει 0 στα 2 απέναντι στην ζώνη του Πανιωνίου. Διαμαντόπουλος πέρασε με το μακρινό drive. 18-11. Γέλιτς από την κορυφή μπροστά στον Τάρλατς. Ο Διαμαντόπουλος εκεί μόνος του δεν είχε δύσκολη δουλειά. Διαμαντόπουλος. Reverse. Πολύ ωραίο καλάθι. 50-34. Τον Διαμαντόπουλο να έχει φτάσει τους 14. Ξανά στον Τόμιτς, ο τελευταίος για 3. Το rebound από τον Τζεντ. Ενδιασμός για τον Πανιόνιο, ο οποίος ολοκληρώνεται από τον Διαμαντόπουλο και είναι ο πρώτος αυτός ενδιασμός που τελεσφορεί για Σέλερς. Άσχημη πάσα προς τον Αρικ Μπάμπου που διατηρεί σταθερό πόδι σύμφωνα με τους διαιτητές. Διαμαντόπουλος ενώ τελειώνει ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων. Πολύ ωραία προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ από τον Διαμαντόπουλο. 3 πόντων. 14-38 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σιούτης για τον Σέλερς. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον πιτσιρικά, τον Διαμαντόπουλο. Ξεσηκώνει τις εξέδρες και έχουμε την ισοφάριση 8-8. Να ξαναδούμε την πολύ όμορφη προσπάθεια του Γιωργάκη Διαμαντόπουλου. Κοιτάξτε εδώ πως σηκώνεται πριν από τον αντίπαλό του, τον Έντουαρτς, και καρφώνει τη μπάλα στο καλάθι. Σε φεύγει από τον Γκραντ, αλλά σουτάρει μάλλον άτσαλα, πιεζόμενος βεβαίως. Αυτός όμως που έχει την πλαστικότητα και την δυνατότητα να σουτάρει αρμονικά κατά οποιασδήποτε συνθήκες είναι ο Διαμαντόπουλος. Κατ' ο Τόμιτς. Μπερδεύεται ο Τόμιτς, κάνει την μπάλα και ο Παπαλουκάς στο lay-up. Ο Διαμαντόπουλος στο lay-up. Ανεβάζει διαφορά στους 11-29-18. Ο Άρικ Μπάμπου έξω για τον Δρελιώζη. Διαμαντόπουλος. Με πολύ ωραία προσπάθεια θα νικήσει τον Τάρλατς που έμεινε άγαλμα μπροστά του. 41-27 για το τέλος. Ο Βούξεβιτς θα χάσει την μπάλα. Διαμαντόπουλος πάει για την αντεπίθεση. Τελικά υποπίεση χρόνου θα σουτάρει τυφλά και η μπάλα θα καταλήξει το καλάθι. Ένα εκπληκτικό τρίποντο από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο. Κάνει το σκορ 44-29. Ασφαλώς θα χρειαστεί να ξαναδούμε αυτό το απίστευτο τρίποντο του πιτσιρικά. Κοιτάξτε εδώ με την πλάτη στο καλάθι και υποπίεση χρόνου βγαίνει ο Ντεμιγκέλε πάνω του, πετάει την μπάλα. Δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Χτυπάει ταμπλό. Αυτή διαγράφει μια καπήλυψη αργούς ρυθμούς. Διαμαντόπουλος για τον Τζεντ. Πάντα Τζεντ. Χαμηλά στον Διαμαντόπουλο. Που εκεί βεβαίως άνευ αντιπάλου δεν έχει καμία δυσκολία. 51-3. Ο Παπα-Νικολάου τον πιέζει, ελευθερώνεται ο Αμερικανός. Ο Παπαλουκάς περνάει κάτω από το καλάθι. Ελεύθερος ο Διαμαντόπουλος για τρεις. Σε μεγάλη μέρα ο μικρός σήμερα. 54-36. Έχει πετύχει 21 πόντους, παρακαλώ. Πάντα ο Παπαλουκάς. Για τον Διαμαντόπουλο. Μαρκάρει τώρα ο Μενσά. Τζεντ. Διπλώνει άμυνα επάνω του. Δεν του αφήνει περιθώρια ούτε για διείσδυση ούτε για σουτ. Ο Διαμαντόπουλος κάνει το ακροβατικό του απέναντι στον Αντέ Μενσά και ο Ολυμπιακός και έχει απλωθεί και πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Τζεντ για τον Διαμαντόπουλο που ξέφυγε ελεύθερος. 70-61 με τον Διαμαντόπουλο να δίνει την καλύτερη του παράσταση φέτος στο πρωτάθλημα με 29 πόντους εναντίον του Ολυμπιακού. 6. Διαφορά και πάλι στους 6. 2 και 16 πριν το τέλος. Σιούτης.
για τον Διαμαντόπουλο που κάνει ένα γρήγορο σουτ και δεν περίμενε να πατήσει. Σούταρε στον αέρα 74-66 για να κερδίσει χρόνο. Μικρός και δικαιώθηκε. Πήγε από τον Έντουαρτς έξω στον Γέλιτς. Πάντα Γέλιτς πιεζόμενος δυσκολεύεται να πασάρει. Διαμαντόπουλος ξεφεύγει από τον Βούξεβιτς και θα κρεμαστεί από το καλάθι. 76-71. Προσωπικό σόου του Γιώργου Διαμαντόπουλου. Να και ο Χατζής ο οποίος σηκώθηκε για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το σούτ από τον Διαμαντόπουλο και στον Μιούσε. Μπούι, τον κόβει ο Σέλερς πριν η μπάλα βρει στο ταμπλό. Παπαλουκάς γρήγορη πάσα για τον Διαμαντόπουλο. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι αυτός. 23-27. Είναι άστοχος, rebound από τον Τζεντ. Πολύ μακρινή πάσα στο Διαμαντόπουλο. Καλάθι για τον Σπρίντερ Πανιόνιο. Αλλά βρήκε στο ταμπλό, κοιτάξτε εδώ. Αφήνει την μπάλα στο ταμπλό. Τώρα σωστά. Που αφήνει την μπάλα με ένα πολύ περίεργο lay-up. Νομίζω ότι βιάζονται και οι δύο ομάδες αδικαιολόγητα ίσως. Κοιτάνε με τόσο χρόνο. 52-50 ο Διαμαντόπουλος διαμαρτύρεται και για φάουλ. Δώδεκα πόντους έχει και ο Κακιούζης. Ο Σιούδης πλησιάζει, επιθετικό rebound και καλάθι από τον Διαμαντόπουλο. Γέλιτς. Τσακαλίδης τώρα πάνω στο Γέλιτς. Ο Μιούσεπ έχει τον Σέλερς. Πέρασε ωραίο ο Διαμαντόπουλος. Πρώτο καλάθι για τον Γιώργο Διαμαντόπουλο. Ο Μπούι θέλει να περάσει από τον Τζεντ. Τον κόβει και ο Τζεντ και ο Γέλιτς. Ο Σούμποδης δίνει τις οδηγίες. Ο Διαμαντόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έχει 4 πόντους από τον Άντωνι Μπούι στον Μιχάλη Κακιούζη. 6 πόντι του, αλλά κοιτάξτε τον εκπληκτικό σε εκτέλεση εφηδιασμό του Σπρίντερ Βανιωνίου από τον Διαμαντόπουλο. 21-23. Μετά από πάρα πολύ καλή πάσα του Γέλιτς. Βέβαια. Και ο Διαμαντόπουλος, ο Τσακαλίδης, 25-26. Για την ΑΕΚ με το τρίποδο από τον Νίκο Χατζή. Παπαλουκάς. Περνάει Διαμαντόπουλος, εύστοχος για τρεις. Ίσως υπήρχε και φάουλ εδώ από τον Χατζή. Νιούρσεπ για τρεις. Άστοχος rebound από τον Διαμαντόπουλο. 47 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του πρώτου μέρους. Διαμαντόπουλος. Γέλιτς, Διαμαντόπουλος. Φοβερό καλάθι από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο. Εκτός ισορροπίας από την baseline. Ο Τζεντ έριξε μια σφαλιάρα στην μπάλα και την πέταξε μπροστά για τον Διαμαντόπουλο. Χάνσελ κλέβει πολύ ωραία ο Διαμαντόπουλος. Εδώ έχουμε εντυπωσιακό φινάλε, όχι όσο θα περιμέναμε εντυπωσιακό. Το κάρφωμα από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο. Οι πόντοι του γίνονται 16, η διαφορά και πάλι στους 5, 55, 50 του. Χρειάζεται να του λες πάλι καλά πάνω. Παπαλουκάς, να του τονώνεις και λίγο το ηθικό, ε. Σέλερς, αστόχησε. Ο Διαμαντόπουλος, πάρα πολύ καλή δουλειά κάνει. Διαμαντόπουλος στον Γέλιτς. Διαμαντόπουλος περνάει, φοβερή προσπάθεια. Το καλάθι του αγώνα, το καλάθι του αγώνα από τον Γιώργο Διαμαντόπουλο που φτάνει τους 20 πόντους. Κοιτάξτε τι, περνάει κάτω από το καλάθι, σηκώνεται ο Τικούδης, σηκώνεται ο Μιούρσεπ, τους νικά και τους δύο, στέλνει την μπάλα στο ταμπλό και μέσα. Διαμαντόπουλος, φοβερό κόρφωμα από τον MVP του αγώνα, τολμώ να πω. Έχει 24 πόντους. Ό,τι και αν έχει κάνει ήταν εκπληκτικό για την ομάδα του. Χάνσελ. Για τον Τζακαλίδη, εν πορεία και τελικά πήγαινε Διαμαντόπουλος. Φάτσαμε το καλάθι για να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Αυτός ο Χάνσελ αστόχησε στην ελεύθερη βολή. Αρικ Μπάμπου για τον Διαμαντόπουλο. Του κλείνει το διάδρομο ο Χάνσελ. Επιμένει ο Διαμαντόπουλος. Και τον Τζεντ για τον Αρικ Μπάμπου. Διαμαντόπουλος. Υποπίεση, έβαλε το απίθανο, έχει πάρει και το φάουλ. Williams μπορεί να είναι καλός rebounder, αλλά το μπούι του δεν είναι παραπάνω από 2 μέτρα. Ο
Διαμαντόπουλος το πρώτο του καλάθι. Καλό επιθετικό rebound όμως, το 8ο για την ΑΕΚ ήδη. Μόνο που πέρασαν εκμετάλλευτο. 3 εναντίον ενός, αφού οι παίκτες της ΑΕΚ το ρίξαν στις διαμαρτυρίες ξαφνικά. Και καλάθι. Ούτε ο Τικούδης όμως μπόρεσε να σκοράρει σε αντίστοιχη φάση. Διαμαντόπουλος 6 πόντους έχει μέχρι τώρα. Εδώ κυνηγάει και κερδίζει το επιθετικό rebound. Τις διαμαρτυρίες του Ρίκο. Δεν κοστίσει καθόλου. Άλλωστε δεν υπάρχει αντίπαλο βέβαιος. 68-56 από τον Διαμαντόπουλο. Αυτός είναι ο Αγαδάκος. Στέλεχος της προηγούμενης εθνικής εφήβων, όπως και ο Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος 20 χρονών. Μπορεί να τον συνηθίσαμε. Εδώ έβαλε ένα εντυπωσιακό goal foul στον Χατζή. Τώρα το βλέπουμε αρκετά χρόνια στην Α1, τα 16 του ουσιαστικά, Φεβρουάριο του 1980. Να εδώ, το φάουλ που κέρδισε από τον Χατζή και το καλάθι που έβαλε. Είδηση με μια ελληνικότατη πεντάδα, με Παπαλουκά, Διαμαντόπουλο, α όχι έβαλε ο Μαχόφσκι. Έτσι για να μας διαψεύσει, τρίποντο από τον Διαμαντόπουλο, 74-69 Φίλιππα. Ντόμπς αμέσως για τρεις, αρχή ιδέα, κακό σουτ. Το πρώτο καλάθι από τον Διαμαντόπουλο. 22-18 μετά από άλλο ένα rebound του Williams. Ο ευνηδιασμός του Πανιωνίου, 4 εναντίον ενός, εδώ λογικά θα έχουμε καλάθι. 44-49. Ο Διαμαντόπουλος σε ένα εύκολο καλάθι. Ο Διαμαντόπουλος που επέστρεψε, αν και δεν είναι καλά, δεν έχει επιλογές πλέον ο Σούμποτης, θα τα παίξει όλα για όλα. Πάντως ο μικρός εδώ έδωσε μια λύση. 51-50.